Χαίρετε. Έχουμε για απόψε ένα θέμα ενδιαφέρον, ένα θέμα που καίει, θεματάρα. Γιατί ένας παντρεμένος να πληρώνει να το βρει αλλού. Είναι μια συνομιλία που είχα σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης με μια φίλη η οποία σαφώς θα παραμείνει ανώνυμη. Γεια σας κυρία Θέκλα. Πρώτη φορά επικοινωνώ μαζί σας, αν και σας παρακολουθώ πολλά χρόνια. Σα θαυμάζω απεριόριστα και είστε για μένα η καλύτερη συντροφιά μέσα από τι εκπομπέ σα και το Ιντερνετ γενικότερα. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Είστε εκπληκτικό άνθρωπο και λες και διάφορα άλλα κομπλήματα, δεν θα τα διαβάσουμε. Θα ήθελα να σα ρωτήσω κάποια πράγματα μόνο σχετικά με κάποια θέματα που έχω παρακολουθήσει στα βίντεό σα. Έχω δει όλα τα βίντεο με το θέμα απιστία. Υπάρχει playlist με τίτλο Απιστία. Γιατί άραγε σε ένα κανάλι ψυχοεκπαίδευση να υπάρχει playlist με τον τίτλο Απιστία με τόσα πολλά βίντεο πάνω, Γιατί είναι ένα θέμα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλου. Και έχω μια πορεία που θα ήθελα πολύ να αναλύσετε σε κάποιο επόμενο βίντεο σα. Σα θέτω το ερώτημα όσο πιο απλά μπορώ. Γιατί ένα πανδρεμένο άντρα με φυσιολογική ερωτική προσωπική οικογενειακή ζωή οδηγείται στον αγοραίο έρωτα κατ' παράλληλα με το γάμο του. Γιατί διατηρεί διπλή ζωή τη στιγμή που καλύπτεται ερωτικά με τη σύζυγό του. Τι οθεί τελικά τους άνδρες στο πληρωμένο σεξ. Θεωρείται θυσμός κάτι τέτοιο ή απλώς μια συνήθεια των περισσότερων ανδρών. Πολλά ερωτήματα με βασανίζουν, λέει φίλη, καθώς έχω προσωπική εμπειρία στο θέμα αυτό και δεν μπορώ να καταλάβω πόσο αρρωστημένο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο στους ανθρώπους που φαινομενικά ζουν μια φυσιολογική ζωή και διατηρούν παράλληλα σχέσεις σε επιπληρωμή, παράλληλα με το γάμο τους. Βάζεις το παράλληλα δύο φορές για να τονίσεις ότι είναι παράλληλο, ότι γίνεται ενώ έχουν και ερωτική σχέση με τη γυναίκα τους. Δεν είναι σε γάμους χωρίς σεξ αυτοί οι άνδρες που περιγράφεις ή έχουν ερωτική σχέση με τη γυναίκα τους. Έχω ακούσει για εξωσυζυγικέ σχέσει και παράλληλε κρυφέ ζωέ μεταξύ ανδρογίνων και πολλά για το τρίτο πρόσωπο στι σχέσει. Τι γίνεται όμω στην περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο είναι άλλη γυναίκα κάθε φορά μέσω του πληρωμένου σεξ. Υπάρχει ψυχοπαθολογία σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορώ να ξέρω εάν στη δικιά σου περίπτωση του δικού σου ανδρός υπάρχει ψυχοπαθολογία. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αν υπάρχει ψυχοπαθολογία και τι είναι ακριβώς αυτή η συμπεριφορά, όσο το τι κάνουμε με αυτή τη συμπεριφορά. Ή απλώς θεωρείται η εύκολη λύση στα προβλήματα του γάμου και στη ρουτίνα κάθε παντρεμένου ζευγαριού. Πολλέ απορίε μαζεμένε, αλλά τον τελευταίο καιρό έχω συναντήσει πολλέ γυναίκε στον κύκλο με παρόμοιο πρόβλημα και σε πιστεύω. Ελπίζω να το συζητήσετε κάποια στιγμή σε κάποιο βίντεο, μήπως βοηθηθούμε εμείς οι γυναίκες, κοιτάξτε πώς το γράφει η φίλη, με συζύγους τόσο πιστούς σε εμά που προκειμένου να χαλάσουν το γάμο τους, πληρώνουν για να καλύψουν τις βιολογικές τους ανάγκες εκτός γάμου και που βάζει και φατσούλες με απορριμμένη, φάτσα. Τα emojis αυτά που δείχνουν την απορία. Τον τελευταίο καιρό ζω σε μια απομυθοποίηση όλων των αξιών στη ζωή αγάπη, έρωτας, κατανόηση, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια, όλα γύρω μου έχουν κρεμιστεί και προσπαθώ να βρω απαντήσεις στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Να μείνω ή να φύγω. Που πολύ εύστοχα αναλύσατε στο βιβλίο σας, μιλάει για το βιβλίο μου η το βιβλίο που έχει τίτλο «Να μείνω ή να φύγω», το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός. Και λέει εγχειρίδιο για όλους όσους ζουν δυστυχισμένα στο γάμο τους. Είστε μια χτίδα φωτό στι μίζερε ζωέ μα. Μα τι ωραίο αυτό που γράφει και σε ευχαριστώ. Μακάρι να είμαι και σε ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι να είμαι. Γιατί και εγώ καλωσορίζω στη ζωή μα χτίδε φωτό. Και εμένα η ζωή μου συχνά είναι μίζερη, όπω όλων μα. Και παράδειγμα για όλε εμά τι δυστυχισμένε γυναίκε που μένουμε στο γάμο μα για χάρη των παιδιών μα, καταστρέφοντα τα. Γράφει μεγάλε αλήθειε, φίλοι, τεράστιε αλήθειε. Ξέχασα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό για την περίπτωση αυτή. Θέλω να σας πω ότι μια παιδική μου φίλη το ανακάλυψε προλίγων ημερών στο κινητό του. Ανακάλυψε ραντεβού με γυναίκες που έχει κάνει όλο το διάστημα του γάμου της. Δηλαδή μια φίλη σου ανακάλυψε ότι ο άντρας της πήγαινε και πλήρωνε για αγοραίο σεξ σε όλο το διάστημα του γάμου του. Είχε τακτικά τέτοια ραντεβού, όπως κάποιο κλείνει ραντεβού για φυσιοθεραπεία, όπως κάποιος κλείνει για ψυχοθεραπεία, κάποιος κλείνει και για αυτό προφανώς. Όταν ανακάλυψε η φίλη μου τη διπλή ζωή του σύζυγου της, τότε μπήκα στον πειρασμό να ψάξω για το δικό μου σύζυγο. Βρήκα και εγώ την ίδια ιστοσελίδα στο κινητό του, με ραντεβού με πόρνες της Αθήνας. Βεβαίω ο δικό μου αρνείται οποιαδήποτε επαφή με γυναίκε εδώ και 10 χρόνια. Εμεί είμαστε κατά συνθήκη μαζί σε ένα λευκό γάμο. Α, εσείς δεν κάνετε σεξ. Και όποτε προσπάθησα αυτά τα χρόνια να τον προσεγγίσω ερωτικά, με θεωρούσε ανώμαλη εμένα που θέλω σεξ τη στιγμή που αντιμετωπίζω πρόβλημα υγεία πολύ σοβαρό. Αυτό άνοσο. Είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου να θέλει μια γυναίκα να κάνει έρωτα ή σεξ με τον άντρα τη, ειδικά όταν έχει σοβαρό θέμα υγεία. Το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου. Και όταν είναι έγκυο, το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου να θέλει να κάνει σεξ με τον άντρα τη. Οπότε κάθε προσπάθειά μου έπεφτε στο κενό. Αυτό προφα... προφασιζόταν κούραση και άγχο και πολλέ ευθύνε. Οπότε και εγώ θεωρούσα πω κουράζεται υπερβολικά στη δουλειά και σταμάτησα να παρακαλάω για ερωτική επαφή. Είναι κρίμα, είναι άδικο να παρακαλά τον άνδρα σου, τη γυναίκα σου για ερωτική επαφή, ενώ βρίσκεσαι σε ένα γάμο που απαραίτητη προπόθεση για ένα γάμο είναι η ερωτική σχέση του ζευγαριού. Πώ γίνεται γάμο χωρί γαμίση, Πώ γίνεται. Έπαθα κατάθλιψη με φάρμακα για πολλά χρόνια. Δεν σε φτάνει που είχε το θέμα τη υγεία, σου είπατε και κατάθλιψη. Και κατέστραψα την υγεία μου και ζω συμβατικά για το παιδί μου που είναι μικρό ακόμη. Είχα πάρει κιλά μετά την εγκυμοσύνη και τη γέννα και την επιλόχια κατάθλιψη, οπότε το δικαιολογούσα. Οπότε το δικαιολογούσα που μου έλεγε: Δεν μπορώ να σε δώσω γυναίκα ερωτικά. Τι, Αν η γυναίκα σου που έχει γεννήσει το παιδί σου έχει πάρει, έχει πάρει κιλά, δεν μπορεί να δει ερωτικά. Πήγαινε, πε του να κάνει ένα γύρο, να δει άνδρε οι οποίοι έχουν ανδρισμό και δεν χρειάζεται να πληρώνουν για να παυτώσουν. Να του πούνε πω πολλοί από αυτού γουστάρουν τι γεματούλε γυναίκε και τι βρίσκουν πολύ πιο σεξι από το ότι να ήταν εντελώ αδύνατε. Ναι, έχει άνδρε που γουστάρουν τι πολύ αδύνατε γυναίκε, έχει άνδρε που γουστάρουν τι γυναίκε που είναι με καμπύλε και έχει άνδρε που γουστάρουν τι πολύ παχούλε γυναίκε. Τι είναι αυτέ οι βλακίε. Μόνο που μου έλεγε ένα δυνατή σου θα με θέλει ξανά. Κύριε Λέισον, αν αδυνατήσεις θα σε θέλω ξανά. Στα δέκα χρόνια έχουμε κάνει σεξ τρεις φορές μετά από πίεση δική μου. Νεύρα και καυγάδες από τη μεριά μου γιατί ήθελα πολύ να ζήσω σαν φυσιολογική γυναίκα με έρωτα και αγάπη στη ζωή μου. Είναι κρίμα, είναι κρίμα να παρακαλάς τον άνδρα σου για σεξ, τη γυναίκα σου για σεξ. Είναι κρίμα, είναι άδικο, είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Ξέρω τι συμβαίνει αλλά μου φαίνεται πραγματικά αδιανόητο. Ωστόσο, αυτό μου έλεγε ότι δεν τον ενδιαφέρει το σεξ γενικά με καμιά γυναίκα και ότι νιώθει ότι δεν θέλει επαφέ επειδή δεν το θεωρεί σημαντικό στη ζωή το σεξ, αλλά πληρώνει για να το έχει. Όταν έχει άλλα σοβαρά θέματα και πολλή κούραση όπω αυτό. Κοινώ δικαιολογίε που εγώ τρώγα αμάσιτε μέχρι που βρήκα που εκτονώνει την ανάγκη του, μέχρι που βρήκε στι μαγκέ του. Τους του ανδρισμού του. Εντό πολλών εισαγωγικών ανδρισμού του. Θύμωσα και έριξα κάτω και το τηλέφωνο. Μα. Τώρα, σχετικά με τη φίλη μου, αυτή είχε εξαιρετικό γάμο, σωστό άνδρα σε όλα, ενεργή σεξουαλική ζωή και παιδιά. Θαυμαστό ζευγάρι και αξιοζήλευτο μέχρι τη στιγμή που βρήκε στοιχεία για την παράλληλη ζωή του με κοπέλες σε ανοχή, με λεπτομερεί περιγραφέ για συνευρέσει από την αρχή τη σχέση και του γάμου του. Ντροπή του. Ντροπή του που δεν έδωσε όλο τον εαυτό του στο γάμο του, α μην παντρευόταν. Η κοπέλα βρίσκεται σε σοκ και πάει σε ψυχίατρο να δει τι συμβαίνει στη ζωή τη. Ζούσε την απόλυτη ευτυχία, ή την ψευδέστηση μάλλον τη απόλυτη ευτυχία, δίπλα σε έναν πολύ καλό σύζυγο σε όλα, με κοινωνική θέση πολύ καλή και από καλή οικογένεια, και ξαφνικά ανακαλύπτει ότι ζούσε ένα ψέμα. Βεβαίω, αυτό ζούσε, ένα ψέμα. Θέλω, κυρία Θέκλα, μου να διατηρηθεί η ανωνυμία μου, εννοείται αγάπη μου. Εννοείται αγάπη μου. Θα ήταν πολύ καταστροφικό να μάθουν τα παιδιά μου για τον πατέρα του τόσα χρόνια τη διπλή ζωή που κάνουν εκτό σπιτιού. Λε το φίλο του παιδιού σου, λέω τα παιδιά σου για να μην αποκαλύψουν και το φίλο του παιδιού σου. Όπω και τα παιδιά τη φίλη μου αντίστοιχα δεν θέλω να μάθουν. Ντρέπομαι για την επιλογή που έκανα στη ζωή μου. Έζησα με έναν άνθρωπο από τα 20 και τώρα, στα, και τώρα είμαι 40 χρονών και προσπαθώ να καταλάβω τι πήγε στραβά στη ζωή μου. Ο άντρα σου πήγε στραβά στη ζωή σου. Αυτό η και είναι το στραβόξιλο. Ο άντρα μου ήταν. Συχάθηκα του άντρε τελείω μετά από αυτό που έμαθα. Λογικό είναι να νιώθει πω του συχαίνε, αλλά θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι δεν είναι όλοι άντρε. Έτσι, ευτυχώ δηλαδή. Ο άντρα μου ήταν πάντα κλειστό σα στρίδι, αλλά δεν φανταζόμουν ποτέ ότι όταν εγώ μεγάλωνα το παιδί μόνη μου, γιατί έλειπε μονίμω από το σπίτι, πώ αυτό ζούσε σε παράλληλο σύμπαν. Μακριά από άντρε στρίδια και μακριά από γυναίκε στρίδια. Μακριά όσο πιο μακριά γίνεται μακριά από ανθρώπους που δεν επικοινωνούν, που δεν λένε τα πάντα που σκέφτονται και κάνουν στη ζωή τους και που δεν είναι ανοιχτοί. Κρύβουν μυστικά άσχημα. Να σημειώσω ότι θα εκτιμούσα περισσότερο να έχει κάποια εξωσυζυγική σχέση παρά κάτι τέτοιο να πληρώνει για σεξ. Το θεωρώ πολύ υποτιμητικό. Είναι πολύ υποτιμητικό και για τον ίδιο. Όχι μόνο για σένα. Να προσθέσω ακόμη ότι εγώ δεν εργάζομαι. Θα είχα χωρίσει τόσα χρόνια που έχει διαλυθεί αυτό ο γάμο, αλλά λόγω τη ασθένεια μου δεν μπορώ. Τελικά, τι κάνει έναν άνδρα παντρεμένο να πληρώνει κάτι τόσο για κάτι τόσο όμορφο όπω το σεξ. Νιώθω ότι με ξεπερνάει όλο αυτό. Πού πήγε η αγάπη, ο έρωτα, η επικοινωνία, το μοίρασμα τη ζωή μα, η συντροφικότητα. Πουθενά δεν υπήρχαν από την αρχή, κούκλα μου. Πουθενά. Νόμιζε ότι τα είχε ή άφηνε να νομίζει πω τα είχε, αλλά δεν τα είχε. Είμαι τόσο πληγωμένη πια που δεν νομίζω να μπορέσω να εμπιστευθώ άλλον άνδρα. Θεωρώ πω όλοι είναι γεννημένοι πολυγαμικοί, με την απιστία στη φύση του. Νομίζω πω σε όλη την καριέρα σα πρώτη φορά ακούτε κάτι τέτοιο. Δυστυχώ έχω ξανακούσει. Δυστυχώ. Πιστεύετε ότι μπορεί να είναι σεξουαλικό εθισμό. Έχω διαβάσει πολύ για τον εθισμό στο σεξ. Υπάρχει ψυχιατρικό υπόβαθρο σε όλο αυτό. Λοιπόν, δεν μπορώ να γνωρίζω αν ο δικό σου σύζυγο έχει εθισμό στο σεξ. Αν και θα μπορούσε να πει κάποιο ότι έχει ένα θυσμό στο αγοραίο σεξ, γιατί κάτι το οποίο το κάνει επαναλαμβανόμενα και είναι κάτι το οποίο γίνεται σε αντίθεση ε, με τις αρχές και αξίες που δηλώνεις και σε παράβαση με τις, συμφωνίε με, με συμφωνίες που έχεις κάνει. Όταν παντρεύεσαι μια γυναίκα, όταν παντρεύεσαι έναν άντρα, ναι, όταν παντρεύεσαι συμφωνείς ότι θα πηγαίνεις με αυτήν, ότι θα πηγαίνεις με αυτόν. Το συμφωνείς αυτό το πράγμα ίσως να έχει κάποιον εθισμό στο αγόριο σεξ. Δεν μα ενδιαφέρει όμω η ψυχοπαθολογία, γιατί ακούστε, πολλέ φορέ η ψυχοπαθολογία χρησιμοποιείται από του δράστε και από του θύτες και ω δικαιολογία. Ξέρει, δεν φταίω εγώ, φταίει ο εθισμό μου. Δεν φταίω εγώ που είμαι ξεδιάντροπο, φταίει που έχω μια τάση για εθισμού. Δεν φταίω εγώ που είμαι παλιόπαιδο και που αρνιέμαι στη γυναίκα μου την ερωτική επαφή και πάω και πληρώνω για να την αποκτήσω, ε, δίνοντας και ένα endorsement στη βιομηχανία του σεξ και κάνοντας μια πράξη, η οποία σαφώς δεν, δεν, δεν περιποιεί τιμή ούτε προς τη σύζυγό μου, ούτε προς εμένα τον ίδιο, ούτε προς την εργάτρια του σεξ που τη χρησιμοποιώ. Δεν, δεν με ενδιαφέρει η ψυχοπαθολογία, γιατί πολλέ φορέ αυτοί οι τύποι χρησιμοποιούν την ψυχοπαθολογία σαν δικαιολογία. Έχω να σου πω ότι 80% περίπου του πληθυσμού των φυλακών είναι διαγνωσμένοι με διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα. Αυτό μας δεν του κάνει να μην είναι δολοφόνοι και εγκληματίε. Το γεγονό ότι η συμπεριφορά του και τα χαρακτηριστικά του εμπίπτουν στα πλαίσια της διάγνωσης Διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα, αυτό δεν του δίνει συγχωροχάρτη και θα πει ο δικαστή: Α, αυτό ο, ο κατ' δολοφόνος δολοφόνο δεν θα πάει φυλακή. Δεν θα πάει φυλακή επειδή έχει τη διάγνωση τη διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα. Και μάνα μου τον καημένο δεν το κάνει. Επί δεν είχε διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα. Και θα πάει φυλακή. Θα πάει φυλακή. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει τον άνδρα σου να κάνει όλε αυτέ τι ανοησίε. Δεν ξέρω και να σου πω την αλήθεια: δεν θέλω να μάθω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με αφορά ο συγκεκριμένο γιατί κάνει αυτά που κάνει, ούτε ο άνδρα τη φίλη σου γιατί κάνει αυτά που κάνει. Δεν μα ενδιαφέρει το σκεπτικό του καθενό ο οποίο πληγώνει τον άνθρωπό του. Προσβάλλει τον άνθρωπό του, προσβάλλει τον εαυτό του, προσβάλλει τη γυναικεία φύση, προσβάλλει την ερωτική πράξη. Δεν μα ενδιαφέρει το σκεπτικό του. Μα ενδιαφέρει ότι το κάνει. Και από τη στιγμή που το κάνει και αποκαλύπτεται ότι το κάνει, Πρέπει να δει τον άλλο πώ είναι γυμνό. Τσίτσιδο, ολοτσίτσιδο να το δει με όλε σου τι αδυναμίε και τι μικρότητε. Ρε αγοράκια. Δεν τα κάνουν όλοι οι άνδρε αυτά. Και εγώ εκτιμώ πάρα πολύ του άνδρε οι οποίοι. Γιατί έχω μιλήσει με πολλού άνδρε σήμερα πριν του κάνω το βίντεο. Πήρα άνδρε φίλου μου τηλέφωνο και του ρώτησα. Ποια είναι η γνώμη σα. Και ευτυχώ δεν βρέθηκε ούτε ένα από του ανθρώπου που ρώτησα να μου πει. Ε, κάποιε απόψει μισογενιστικέ που κυκλοφορούσε σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα σα πω μετά ποιε είναι αυτέ τι απόψει. Όλοι μου είπαν, μα για κάτι τόσο όμορφο όπω ο έρωτα να πληρώνει. Και δηλαδή πηγαίνοντα να πληρώσει, σαν να παραδέχεσαι ότι δεν μπορεί μια γυναίκα να σε αγαπήσει και να σε ερωτευτεί και να σου δοθεί με τη θέλησή τη και πληρώνει για την εξαναγκάσει να σου δοθεί. Η μισογυνιστική άποψη που κυκλοφορεί σε σχέση με αυτό το ζήτημα, κάποιοι άνδρε, μισογίνηδε, λένε, μα αφού όλε οι ερωτικέ επαφέ είναι με αντίτιμο, Τη γυναίκα την παντρεύεσαι, πληρώνει λεφτά για να έχει αυτή τη γυναίκα, βγαίνει ραντεβού μαζί τη, πληρώνει τον καφέ, πληρώνει το φαγητό και αυτή σου πληρώνει πίσω σε είδο. Σε άρα γιατί σα ενοχλεί κοπέλε που πάμε στου οίκου ανοχή, εκεί είναι πιο ξεκάθαρη η υπόθεση. Πληρώνει την, την κοπέλα ή τον ατζέντη τη κοπέλα πληρώνει, φανταζό είναι η τον ατζεντη τη κοπελα πληρωνει φανταζο κοπελα Γι' αυτό λέμε ότι και τα θύματα του sex trafficking είναι, ε, ε, χρειάζεται να τα σεβόμαστε. και τι εργάτριε και του εργάτε του εξπέρα του σεβόμαστε. Και με το να μην του κατακρίνουμε ή και με το αν κάποιο χρησιμοποιήσει τι υπηρεσίε του να μην του συμπεριφερθεί από Λοιπόν. Είναι μισογενιστική άποψη αυτή ότι Αφού ούτω ή άλλω πληρώνει για να κάνει σεξ με τη γυναίκα σου και πληρώνει ακριβά και τα ραντεβού και πληρώνει ακριβά και το γάμο και το διαζύγιο και όλα αυτά, εκεί πληρώνει και είναι και πιο φτηνά, λένε κάποιοι μισογίνηδε. Ευτυχώ οι άνδρε που μίλησα εγώ σήμερα μου είπαν όλοι το εξή, ότι πρέπει να έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, πρέπει να νιώθει πολύ λίγο και να μην έχει τα κότσια είτε να αγαπήσει τη γυναίκα σου όπω είναι και να κάνει θεραπεία ζευγαριού. Μαζί με τη γυναίκα σου για να απειλήσετε τα προβλήματα που υπάρχουν στο γάμο σα και να δείτε αν μπορείτε να έχετε μια φυσιολογική ερωτική ζωή που να ικανοποιεί και να καλύπτει τι ανάγκε και των δύο διαφορετικά. Να χωρίσει, να αναλάβει τι ευθύνε σου ω πρώην σύζυγο, να είσαι εντάξει απέναντι στι ευθύνε που έχει ένα άντρα που χωρίζει, που είναι να βλέπει τακτικά τα παιδιά του, να πληρώνει τη διατροφή για τα παιδιά κλπ. Και να τη πει εκείνη τη γυναίκα, Μάνα μου μου τελείωσε το ερωτικό μαζί σου και δεν μπορώ να ζούμε πλέον μαζί και να μην την αποτρελάνεις, την, τρελ, την απο... την μια γυναίκα να της λες ε, είσαι τρελή που θες να κάνεις σεξ, δεν φτάνει που έχεις αυτή την ασθένεια θες να κάνεις και σεξ ή γέννησες και πάχινες και δεν μπορώ να κοιμηθώ μαζί σου και άμα δυνατήσεις θα κοιμηθώ μαζί σου Εσχρότητες είναι αυτά τα πράγματα, εσχρότητες και gaslighting, πας να τρελάνεις τον άλλο Καλύτερα η γυναίκα να ξέρει την αλήθεια. Ότι ρε παιδί μου, μου τελείωσε αυτό που είχα το ερωτικό. Ή δεν είχα ερωτικό από την αρχή. Σε επέλεξα κόρη να σε πάρω, γιατί είσαι μια καλή γυναίκα που κάνει για γάμο. Και εγώ με στο μυαλό μου έχω σε κουτάκια τι γυναίκε. Γυναίκα που κάνει για γάμο και που κάνει για μάνα και γυναίκα που κάνει για σεξ. Και επειδή εσύ είσαι γυναίκα που κάνει για γάμο και μόλι έγινε μητέρα, δεν μπορώ να σε δω σεξουαλικά. Όχι να σε κάνει να νιώθει άσχημο ότι πάχυνε, να σου προκαλεί. Να... Δεν φτάνει που είχε την επιλογή ο κατάθλιψη να παθαίνει κι άλλη στενοχώρια από πάνω και προφανώ να παθαίνει και το θέμα τη υγεία σου μετά. Πραγματικά έγινα έξαλλη. Είμαι πολύ θυμωμένη. Και με το δικό σου τον άνδρα και με τον άνδρα τη Αλήνη. Η άλλη δεν μου έγραψε την ιστορία τη, δεν μου γράφει την ιστορία σου. Όφιλε να ανοίξει το ξερό του, να σου πει την αλήθεια ότι εγώ πάω και πληρώνω για να κάνω σεξ, για να ξέρει κι εσύ πώ να κινηθεί να σου πει την αλήθεια. Δικαιούμαστε να ξέρουμε την αλήθεια. Αν ο άνθρωπο με τον οποίο βγαίνουμε ραντεβού ή αν ο άνθρωπο με τον οποίο είμαστε παντρεμένοι πάει και με άλλε ή και με άλλου, πάει μόνο μαζί μα. Αν μα γουστάρει, δεν μα γουστάρει, δικαιούμαστε να ξέρουμε την αλήθεια. Και δεν είναι απέτηση υπερβολική αυτή να ξέρει την αλήθεια. Δικαιούμαστε. Και απελευθερώνει τον άλλο όταν ανοίγει το ξερό σου και λε την αλήθεια. Και γυναίκα να είσαι. Δεν γουστάρει να επικοιμάσαι με τον άντρα σου. Πε του, δεν γουστάρω. Δεν έχω έλξη μαζί σου. Είναι η αλήθεια μου. Απελευθερώνει η αλήθεια. Και βοηθάει του ανθρώπου να αντιμετωπίσουν κατάματα τα προβλήματα και να βρουν ουσιαστικέ λύσει. Τώρα για τον άλλο που έχει φυσιολογική ζωή, ερωτική ζωή με τη γυναίκα του και έχουν μια χαρούμενη οικογένεια τρελαλή τρελαλό Και από την αρχή τη σχέση του και του γάμου του, και καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου του, είχε κανονισμένα ραντεβού α, σε οίκου ανοχή. Τι να πω, Τι να πω. Αυτό ο άνθρωπο προφανώ είχε ένα τεράστιο διχασμό μέσα στο μυαλό του έχει μια λεγόμενη διαμερισματοποίηση του μυαλού του που έχει στο ένα σημείο την οικογένεια του, τη σύζυγο του και τα παιδιά του φαντάζομαι θα κάνει την εραποστολική στάση με τη γυναίκα του και θα τη ζητάει και πολλά παραπάνω πράγματα και θα πηγαίνει να κάνει τα γούστα του στον οικό Χωρισμένος εγκέφαλος, διχασμένος, ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης. Αγόρια, κορίτσια, γουστάρετε και έχετε τα κότσια να ζήσετε τη ζωή σας ολόκληρη. Εκεί που είσαι να είσαι και εκεί που δεν είσαι να μην είσαι, να έχεις το θάρρος να αντιμετωπίσεις την αλήθεια σου και να την μοιραστείς με τον άλλον άνθρωπο που τον επηρεάζει και τον αφορά, το έχετε ή δεν το έχετε. It's all about God. Έχει να κάνει με τα κότσια αυτό το πράγμα. Κότσια. Κότσια που δυστυχώς πολλοί δεν έχουν κότσια. Και όταν μαθαίνουμε την αλήθεια δεν έχουμε πολλές επιλογές. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ψυχολογική στήριξη. Καλά, κάνει η φίλη σου και πάει σε ψυχία. θα τη κάνει πολύ καλό να πάει και για ψυχοθεραπεία. Και εσύ χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Παίρνουμε ψυχολογική στήριξη για να αντιμετωπίσουμε αυτό που μα συνέβη και, και ενδυναμωνόμαστε και κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εδώ και καιρό. Διαλύουμε αυτό που ήταν ήδη διαλυμένο. Τελειώνουμε αυτό που ήταν ήδη τελειωμένο. Κάνουμε το μνημόσυνο για κάτι που ήδη έχει πεθάνει. Δεν την πέρι το γάμο σου. Εσένα ήταν δεν την πέρι. Αφού λε τα τελευταία πόσα χρόνια ήταν λευκό γάμο. Δεν την πέρι. Τώρα η άλλη κοπέλα πραγματικά το σοκ της πρέπει να είναι τεραστίων διαστάσεων. Γιατί νόμιζε πω ήταν όλα καλά, την άφηνε να πιστεύει πω όλα ήταν καλά. Έτσι όπω τα λε φυσικά δεν. Δεν μα τα λέει ίδια. Ούτε και ο ίδιο. Αλλά από τη στιγμή που αυτό είχε μακροχρόνια δέσμευση να πηγαίνει τακτικά για τέτοιε ιστορίε πληρωμένο αγοραίου έρωτα. Και σε, ενώ το έκανε, έκανε σχέση, παντρεύτηκε, έκανε παιδιά, έκανε οικογένεια. Είναι μεγάλος μεγάλος μαλάκα. Δηλαδή, πραγματικά. Τα πήρα και απόψε. Αλήθεια. Η αλήθεια μα ελευθερώνει. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες και μην αφήνετε κανένα να σας κάνει gaslighting, να σας κάνει να νομίζετε πως είστε τρελοί και να σας παραμυθιάζει κανέναν και καμία. Α? Θα κλαμπούθελαν τούτοι όλοι. Γεια. Yeah.